το μελάνι στη συμφωνία, στη σύνοδο κορυφής και αρχίσανε πάλι. Αρχίσανε πάλι τα όργανα. Η Αυστρία καλεί σύνοδο 9, πάλι αρχίζουν δηλώσεις και γύρω-γύρω από τις κυβερνήσεις ότι πρέπει να μετατεθούν, λέει, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται? Γίνεται ότι για μια φορά ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε κάτι, κατέληξε σε μια συμφωνία και μια σειρά από κράτη τα οποία στερούνται προφανώς της κουλτούρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπικουρούμενα αυτή τη φορά δυστυχώς από την Αυστρία, αμέσως 10 ώρες μετά παραβιάζουν τις συμφωνίες που γίνανε. Είναι μια Ευρώπη λοιπόν που μέσα στο φοβικό παραλήρημα κάποιων κρατών δεν μπορεί να αντιδράσει ενωμένα, δημιουργεί προβλήματα και τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται και στη δική μας τη χώρα. Αυτό το κλείσιμο των συνόρων τώρα πάλι στα Σκόπια, πάλι με τους Αφγανούς, λέει ότι δεν περνάνε, αρχίζουν ζητάνε πρόσθετα έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες, λέει δεν τους φτάνει το χαρτί από την Ελλάδα. Υπάρχει μια συνεχής πίεση. Εσείς έχετε πει ότι φοβάμαι, αλλά είμαστε έτοιμοι. Έχω πει ότι φοβάμαι ότι κάτω από αυτές τις μεμονωμένες αντιδράσεις, τις αντίθετες προς τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τονίζω αυτό κάθε φορά, η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιδράσει και η χώρα μας θα υποστεί αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Είμαστε έτοιμοι, θα μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε, αλλά να κρατήσουμε αυτό το βαθύ τραύμα που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Χώρες που νομίζουν ότι μπορούν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να δουν αλακάρτ. Θα μου πείτε τώρα ότι εντάξει γιατρέ, καλά τα λες, αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Έχετε δίκιο. Υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να δράσουμε άμεσα και έγκαιρα. Το Καστελόριζο πολύ γρήγορα εκενώθηκε. Το Καστελόριζο μας δείχνει αυτό που λέγαμε από μιας αρχής, ότι αν δεν λυθεί το πρόβλημα από τα παράλια της Τουρκίας δεν μπορεί να λυθεί. Εμείς με τις δικές μας δυνάμεις και με τη βοήθεια της Ευρώπης θα αντιμετωπίσουμε το κλείσιμο των συνόρων. Και επιτρέψτε μου να σας πω εδώ πέρα ότι θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η ιστορία με τη Σέγγεν. Όταν μιλάμε για κλείσιμο των συνόρων μιλάμε για τα 20 μέτρα του διαδρόμου στην Ιδωμένη. Δεν μιλάμε καθόλου για έξοδο από τη Σέγγεν ή τέτοια πράγματα. Οι Έλληνες πολίτες θα ταξιδεύουν όπως ταξίδευαν, τα φορτηγά μας, τα τρένα μας, τα βαπόρια μας, τα αεροπλάνα μας, τα εμπορεύματα όπως πηγαίνανε. Θα αντιμετωπίσουμε όμως, το θεωρώ πια όλο και πιο σίγουρο, την παραμονή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν για να περάσουν από την Ελλάδα στην Ευρώπη εδώ. Είμαστε έτοιμοι, συνεχίζουμε τις ετοιμασίες. Θα το αντιμετωπίσουμε με ποιο τρόπο, Υπουργέ μου? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αντιδράσεις, πιέσεις από έξω να τελειώσουμε με τα hot spots. Τα hot spots έχουν τελειώσει. Ναι, λέει ας πούμε ότι τελειώστε τα, να τελειώνουμε, μην το συζητάμε, εμείς να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Όχι, ακούστε με. Παρακαλώ. Τα hot spot έχουν τελειώσει. Μένει μονάχα αυτό τη σκορ, πήραμε σε αυτό. Θα χρειαστούμε αυτό και άλλα όμως. Θα χρειαστούμε, είναι προφανές τώρα. Αυτό από πού το βγάζετε? Ότι το βγάζω συνεπαγωγή από αυτό το φόβο που έχετε και εσείς. Ότι αν μείνει πολλοί κόσμος, δεν θα είναι μόνο τα hot spots, αλλά και κέντρα εγκατάστασης αυτών των ανθρώπων. Είναι διαφορετικό πράγμα. Βεβαίως είναι. Αλλά σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε. Με φωνάξατε για να σας μιλήσω. Αν δεν διακόπτετε, δεν θα μπορούσα να σας βεβαίως, μιλήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, καλό θα ήταν λοιπόν να σας μιλήσω. Επομένως, να μάθουμε τις ορολογίες. Τα hot spot έχουν τελειώσει και έχουμε πάρει συγχαρητήρια. Προφανώς θα χρειαστεί να φτιαχτούν camp όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα γίνει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν εδώ. Θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και βεβαίως και θα τα καταφέρουμε. Ισχύει, Υπουργέ, ότι έχετε ζητήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση να σας προτείνει περιοχές? Βεβαίως. Υπάρχει ανταπόκριση? Νομίζω ότι μέχρι τώρα συνολικά έχουμε συνεργαστεί καλά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε και κάποιες αντιδράσεις όπως αυτές τα διαβατά, οι οποίες είναι κατά την άποψή μου
επιπόλαιες και ασυγχώρητες και δημιουργούν κλίμα. Θα πρέπει, και νομίζω ότι θα το ζητήσω και επίσημα πια σαν Υπουργείο, να οργανωθεί ένα κίνημα εθελοντισμού για να βοηθήσει τη χώρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να υπάρξει μια αντίδραση σε θετική κατεύθυνση. Πριν προλάβουν αυτές οι ψευτοπατριωτικές και ακροδεξιές κορώνες να ανάψουν φωτιές και να γίνουμε αυτά που δείχνεται στη τηλεόραση και κοροϊδεύουμε, να καίνε κέντρα ή να ντύνονται μεσαιωνικοί υπότες και να φωνάζουν έξω οι πρόσφυγες. Εμείς είμαστε ένας λαός προσφυγικός, είμαστε ένας λαός μεταναστευτικός. Θα δημιουργήσουμε ένα κίνημα υπεράσπισης αυτών των ανθρώπων και του τόπου μας σε θετική κατεύθυνση και θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν σχέδια, υπάρχει σύμπνοια μέσα στον πολιτικό κόσμο, παρά την κριτική που μπορεί να ασκείται, και θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή την επιτήρηση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, εσείς πώς τη βλέπετε, πώς την κρίνετε, θα είναι θετική κατά την άποψή σας? Εγώ νομίζω ότι αυτό το σχέδιο με το ΝΑΤΟ, όχι η επιτήρηση απλώς του ΝΑΤΟ, γιατί πρόκειται για ένα ολόκληρο σχέδιο, ναι, θα είναι θετικό. Θα φανεί βέβαια από τη επιχειρησία κάτω πώς θα τα οργανώσει. Αλλά όλα δείχνουν ότι αν είναι πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις τους, θα είναι ένα θετικό, θα μπορέσει να αποτελέσει έναν έλεγχο, την λύση για τον έλεγχο των ροών από την πλευρά της Τουρκίας. Ωστόσο, Υπουργέ, επειδή η Τουρκία φαίνεται ότι συνεχίζει την τακτική της, συνεχίζει ανεξέλεγκτα την τακτική της, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αναπτυχθεί το σχέδιο πρώτα-πρώτα του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, ότι δεν αναλαμβάνει και το να γυρίσουν πίσω, σωστά, το ΝΑΤΟ. Σταματάει, παρατηρεί, παρακολουθεί απλώς. Όχι, όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επίσης. Αυτό λέω. Ποιος είναι λοιπόν, τι ακριβώς θα κάνει? Έχει ξεκαθαριστεί. Το ΝΑΤΟ θα ενημερώνει την τουρκική ακτοφυλακή και η τουρκική ακτοφυλακή οφείλει από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας να γυρίζει μαζί με τη Frontex τους μετανάστες και πρόσφυγες που φεύγουν του λαθρέμπου να τους γυρίζει στη τουρκική ακτή. Το ίδιο θα ενημερώνει την δική μας ακτοφυλακή και Frontex και από τα δικά μας χωρικά ύδατα θα γυρνάνε επίσης στην Τουρκία. Πώς θα γυρνάνε οι υπουργοί στην Τουρκία από τα δικά μας χωρικά ύδατα? Ποια είναι η διαδικασία? Με τα σκάφη της Frontex υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Θα τα δίνουμε στη Frontex και εκείνη στις τουρκικές αρχές, λέτε? Ναι. Μάλιστα. Έτσι προβλέπει το σχέδιο. Μακάρι το σχέδιο αυτό να προχωρήσει, γιατί ήδη σε μια πρώτη συνεδρίαση οι στρατιωτικοί από την Τουρκία αρχίσαν να προβάλλουν κάποιες αντιδράσεις. Η Τουρκία είναι εκτεθειμένη αυτή τη στιγμή. Έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευτεί στην Ευρώπη να σταματήσει τις ροές. Δεν το κάνει. Αυτό το πράγμα πρέπει να παλευτεί πάρα πολύ δυνατά. Επαναλαμβάνουμε την ελληνική θέση. Ο μόνος τρόπος να ελεγχθούν οι ροές είναι από τις ακτές της Τουρκίας. Μάλιστα. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.